μέρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων της Γραμματείας, αλλά και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Αναμαία Αττικής και Νήσων, σας εκφράζουμε τη στήριξή μας. Ήμασταν και θα είμαστε με το αγωνιστικό ελληνικό κίνημα. Τώρα, όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές αναφερθήκαν σε πάρα πολλά πράγματα και πού να ξεκινήσεις και από πού να πιάσεις για αυτό το θέμα που ζητάμε. Να πω από τη Λευκωσία, η οποία είναι μισή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και δεν έχει γίνει τίποτα, που μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό το λόγο και δεν έχει γίνει κάτι. Να πούμε τα νεκροταφεία εκεί πέρα στην Κύπρο που γράφουν πάνω το 1974 που πέσαν οι άνθρωποι και δεν υπάρχει ούτε ένα όνομα επώνυμο από τους στρατιώτες που σκοτωθήκανε. Και γράφει πάνω, πέσαν από φίλη απειρά, κατά λάθος. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθεί κανένας και τι να πει από το 52 που είμαστε στο ΝΑΤΟ, από τη Χούντα και όλα αυτά. Λοιπόν, τα έχουν πει προηγούμενοι συνομιλητές, δεν νομίζω να χρειαστεί να τα λέω κι εγώ. Εκείνο που θέλω να πω είναι σε εμάς το δικό μας το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, είμαστε και θα είμαστε μαζί σας. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι να το πιάσουμε οικονομικά, να πούμε τι γίνεται στην υγεία, να πούμε ότι στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας γίνονται θαύματα, όπου μια γυναίκα η οποία έχει καρκίνο στο μαστό, εάν δεν κάνει μετάσταση μετά από 2 χρόνια, είναι ικανή προς εργασία. Και αν μετά πάρει το 65%, προσέξτε, υπάρχουν ανάπηροι με ποσοστά. Δηλαδή το 50% δεν δικαιούται επίδομα, ούτε το 55%, από 65%, από 67% και πάνω. Αν πάρεις 66% δεν μπορείς να πάρεις επίδομα. Δηλαδή 50% δεν ξέρω κατά πόσο επιστημονικό και ποιος επιστήμονας γιατρός μπορεί να μου το εξήγησε. Εγώ το έχω καταλάβει τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, δηλαδή αν είσαι μισός άνθρωπος, τι να πούμε, τι να σας πω, εικόνες από αναπήρους με κομμένα πόδια που λένε έβαλα αυτά φέτος, αλλά δεν φυτρώσατε τα πόδια μου, πρέπει ξανά να πάρω. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα που δείχνει αυτό το σύστημα που ζούμε, τον παραλογισμό του, αλλά το ξέρουμε. Γιατί. Να πιάσουμε το οικονομικό, τα εκατομμύρια που δίνουν στο ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι σήμερα, το είπε και ο συνάδελφος προηγούμενα, στη Δυτική Αττική έχουν από το 2009 να κάνουν έλεγχο στα σχολεία. Σχολεία που έχουν εκτιστεί, δεν ξέρω κι εγώ, που πάνε τα παιδιά μας, σε τι να πω για τα ειδικά σχολεία. Στο Εγάλεο χαρακτηρίστηκε κόκκινο ένα σχολείο και είναι ειδικό σχολείο αυτό. Πάνε παιδιά που έχουν να ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. Λοιπόν, τι να πω για τους γονείς που κάνουμε το σταυρό μας να πάει 4 η ώρα να κάνει σεισμό και μετά να προλάβουν τα παιδιά να βγουν έξω, να έχουν τελειώσει τα μαθήματα. Δηλαδή, τα λέω, ακούγονται λίγο αστεία αυτά, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία. Από το 2009 και πρόσφατα, οι νεοεκλεγμένοι περιφερειάρχες που τους είπαμε πιο λογικό. Βγήκατε από τη Νέα Δημοκρατία, βγήκατε από εδώ, βγήκατε από εκεί, μάλιστα. Ρε παιδιά, να κάνετε έλεγχο στα σχολεία. Από το 2009 είναι να γίνει αυτός ο έλεγχος, ήμαρτον, σε όλα τα σχολεία. Και ειδικά στα ειδικά σχολεία. Καλά, δεν τα βάζω. Για όλα τα παιδιά δεν είναι μόνο τα ειδικά σχολεία. Απλά τα ειδικά σχολεία, τα παιδιά θέλουν ειδικοί αυτοί για να βγουν σε ένα σεισμό και να κάνουν. Που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και τους είπαμε να πάρουν μια απόφαση να το κάνουν. Και όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και όσοι δεν ξέρω τι άλλο έχουν βγει, και ανεξάρτητοι, πολύ ανεξάρτητοι ρε παιδιά, όλοι ανεξάρτητοι. Λοιπόν, όχι, με μια κοινή φωνή είπανε όχι, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Ο Δήμαρχος δεν είναι αρμόδιος, δεν είναι ούτε αυτοί αρμόδιοι και ψάχνουμε να βρούμε τους αρμόδιους. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Απλά θέλω να πω ότι αυτός ο φόβος που έχουμε εμείς οι γονείς, τουλάχιστον για τα παιδιά μας και όλο αυτό που γίνεται στο Αιγαίο και μόλις αυτούς εδώ πέρα, θα πρέπει να αγωνιστούμε όλα τα κινήματα μαζί, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σας ευχαριστώ.